Πάμε και στον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, τον πρέσβη επιτιμίου, τον οποίο έχουμε μαζί για το σχόλιο του. Γεια σας, κύριε Καραϊτίδη, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Συμφωνείτε τώρα με αυτή την πρόβλεψη? Καλή σας μέρα. Κοιτάξτε, δεν τον άκουσα καλά τον κύριο Σταυρακόπουλο. Είπε ότι ό,τι και να γίνει δεν θα χάσει. Με κάποιο τρόπο. Την άκουσα αυτή τη φράση, λίγο ενηγματική και ευρηματική. Δεν θα χάσει ακόμη και αν χάσει. Αυτό νομίζω. Ναι, ας πούμε αυτό. Ναι. Ναι, τελικά δηλαδή προβλέπει ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα επικρατήσει. Νομίζω ότι είναι ρεαλιστική η εκτίμηση αυτή. Καταρχάς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο κύριος Ερντογάν είναι ένας απολυταρχικός, αυταρχικός ηγέτης. Βρίσκεται στην εξουσία 20 χρόνια και κατά συνέπεια ελέγχει απολύτως, πράγμα που έχει καταδειχθεί άλλωστε, όλους τους κρατικούς μοχλούς. Ναι. Επομένως, εάν διαπιστώσεις ότι υφίσταται κίνδυνος πίτας του, νομίζω ότι θα κάνει τα πάντα και εκτός πλαισίου νομιμότητος για να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Έναν αυτού όμως, ναι, εκτιμώ ότι ο Ερντογάν είναι ένας αγαπητός στην Τουρκία ηγέτης. Και αυτά τα χαμηλά ποσοστά που εμφανίζουν μέχρι τώρα οι μετρήσεις, καθώς και οι διακυμάνσεις δημοφιλίας σε σχέση με τον Κιλιντσάρογλου, την ώρα της κάλπης δεν θα παίξουν σοβαρό ρόλο, διότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό Τούρκων ψηφοφόρων, ιδίως της βαθύτερης Τουρκίας, που βλέπουν με ικανοποίηση τον Ερντογάν ως ηγέτη που αναβαθμίζει τη χώρα του. Άρα λέτε ότι εσείς λέτε ότι θα κερδίσει? Εγώ λέω ότι θα κερδίσει, ναι. Μάλιστα. Και κλείνοντας, κύριε Καραϊτίδη, αν κερδίσει και αν είναι πρόεδρος, συνεχίσει να είναι πρόεδρος στις 15 Μαΐου, υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι εδώ προβληματικά θέματα με εμάς ή θα πάμε σε ήρεμα νερά? Δεν μπορεί κανείς να μελλοντολογήσει εκ του ασφαλούς για το θέμα αυτό. Πιστεύω όμως ότι τα ήρεμα νερά εξυπηρετούν την τακτική του Ερντογάν κατά τη φάση αυτή. Ναι. Εάν κρίνει ότι και μετά τις εκλογές θα τον ωφελούσε να διατηρήσει αυτή την ηφαισιακή ατμόσφαιρα, θα το κάνει. Αλλά καλό είναι να μην έχουμε εμείς ούτε ψευδεστήσεις ούτε αυταπάτες. Η ύφεση αυτή, η δήθεν ή μην το πω δήθεν, αν και το πιστεύω, η μετριοπάθεια που τώρα επιδεικνύει είναι μια μετριοπάθεια τακτικής. Δεν είναι μια μετριοπάθεια πεποίθησης ή ρυσικού. Άρα και προσωρινή. Άρα και προσωρινή κατά πάσαν πιθανότητα. Και αν θέλαμε εμείς να την θεωρήσουμε οριστική, πολύ ευκταίο θα ήταν. Οι ίδιοι οι Τούρκοι, ο ίδιος ο Ερντογάν, με τις κατά καιρούς δηλώσεις του, αφού εμφανίστηκε αυτή η κατάσταση της ηρεμίας, μας υπενθυμίζουν ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στην πολιτική τους απέναντί μας. Μάλιστα. Άρα χρειάζεται προσοχή από μέρους μας, αξιοποίηση όσων δυνατοτήτων παρουσιάζονται, που δεν νομίζω ότι είναι πολλές, και εν πάση περιπτώσει σταθερή οργάνωση της αμυνάς μας και σταθερή υπενθύμηση των θέσεών μας, διότι οποιαδήποτε υποχώρηση ή οποιαδήποτε εκδήλωση ευπιστίας μπορεί να αποβεί εις βάρος μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραϊτίδη. Να είστε καλά.